Φιλοξενούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, τον κύριο Γιώργο Κουντούρη. Καλό σας μεσημέρι. Χαίρετε, κύριε Δανίλη. Θα πω έτσι περιληπτικά όσα ακούσαμε χθες από την Επιτροπή Ελέγχου, όργιο αυθαιρεσιών. Ο εισαγγελέας, Γενικός Εισαγγελέας θα διερευνήσει τα της Συμφωνικής Ορχήστρας. Κατηγορήστε, κύριε Κουντούρη, για αυθαίρετα μηνιαία επιδόματα, παράτυπα. Είναι πολλές οι κατηγορίες που σας καταλογίζονται. Κοιτάξτε, τα πλήστα θέματα τα οποία αναφέρετε δεν προκύπτουν από την έκθεση του Γενικού Ελεγχτή, γιατί δεν υπάρχει ούτε και ένα σημείο στην έκθεση που να μου προσάψει οποιαδήποτε ευθύνη. Εξάλλου και αν υπήρχε, εγώ δεν διαχειρίζομαι κρίματα. Εγώ κάνω καλλιτεχνικές προτάσεις και τις παρουσιάζω προσέγγιση από το ΔΣ. Ναι. Αν εσείς είχατε στην έκθεση οποιοδήποτε σημείο το οποίο θεωρεί ότι με τύχη είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε, βεβαίως αν θέλετε να μιλήσουμε για την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου. Ναι. Πλέον προσωπικά μου είναι ξεκάθαρο από την συνεδρίαση αυτή ότι σκοπός της συζήτησης δεν ήταν η έγνοια αυτών που το ενέγραψα για τα πολιτιστικά και για την εκπαίδευση των παιδιών. Η Ορχήστρα Νέων, την οποία διευθύνω και η οποία είναι γενικώς παραδεκτό ότι είναι πλέον η καλύτερη Ορχήστρα Νέων της Ευρώπης. Δεν επωφελήθηκε από αυτή τη συζήτηση, ούτε μπορεί να με πείσει η κυρία Δημητρίου ότι όταν ενέγραφε το θέμα προς συζήτηση είχε τέτοια έγνοια. Δυστυχώς, αντιλαμβάνομαι ότι επιχειρείται μια πολιτική δίωξη ενάντια στο πρόσωπό μου και αφορμή για αυτή τη δίωξη είναι, η δίωξη είναι εξ όσων καταλαβαίνω η επιλογή μου να κατέφτω στη ψήφιο. Κύριε Δανίλη, είναι εντροπής πράγματα αυτά, αυτές οι πρακτικές οι οποίες χαρακτηρίζουν μη δημοκρατικά πολιτεύματα να επιστρατεύονται από άτομα νεαρά σε ηλικία από τα οποία θα ανέμενε κανείς άλλο επίπεδο. Άλλη προσέγγιση και ένα φρέσκο πολιτικό πολιτισμό. Η κυρία Νίτα Δημητρίου, όταν το θέμα συζητεί το προτριετίας στην ίδια επιτροπή, είχε προτείνει στο Ίδρυμα να μην προβεί σε προκήρυξη της θέσης προτού πάρει γνωματεύσεις από νομικούς συμβούλους. Πήρε λοιπόν το Ίδρυμα τρεις γνωματεύσεις, το θέμα τακτοποιήθηκε στο απόλυτο ρυθμιστικό σώμα της χώρας μας, στο δικαστήριο, και εντούτοις τρία χρόνια μετά η κυρία Δημητρίου άλλαξε γνώμη και θέλει να παρακάμψει και δικαστήρια και γνωματεύσεις και κατηγορεί επίμονα εκείνο για το οποίο πάλεψε στην ίδια επιτροπή. Πού είναι η συνέπεια και τι άλλαξε τώρα? Δεν κρίνεται, δεν διαπίστωσα να κρίθηκε η τέχνη σας. Κριθήκατε για σύγκρουση συμφερόντων. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν είστε υπάλληλος αορίστου χρόνου με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα και μένει ανοιχτό το θέμα ενδεχομένως και διακοπής του συμβολέου. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Δανίλη, αυτοί που τα λένε αυτά λένε παραμύθια. Το θέμα έχει εξεταστεί. Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν εξυπηρετεί το Ίδρυμα. Δεν προσφέρει υπηρεσίες στο Ίδρυμα. Το Ίδρυμα είναι ιδιωτικού δικαίου. Το Ίδρυμα εξυπηρετείται νομικά από τους νομικούς του συμβούλους. Το θέμα έχει τεθεί ενώπιον του εργατικού δικαστηρίου, το οποίο είναι η ανώτατη εξουσία να αποφασίσει για αυτό το θέμα. Όποιος διαφωνεί με το αν είναι αορίστη ή όχι, και πραγματικά δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι. Μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Ας το πει και ο Πάπας της Ρώμης. Και αυτός πρέπει να το θέσει ενώπιον του δικαστηρίου. Αλλά μιας και μιλήσαμε για σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό που λέχθηκε όμως, έχω διαβάσει καλά τα πρακτικά πριν σας καλέσω, ότι δεν δικαιωθήκατε από το δικαστήριο, αλλά το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να σας μετατρέψει σε αορίστου χρόνου υπάλληλο, τερματίζοντας δικαστική διαδικασία. Είχε ζητηθεί η νομική άποψη του νομικού συμβούλου, όχι ενός, αλλά τριών, ναι, για μια διαδικασία στο δικαστήριο που έτρεχε. Η άποψη του νομικού συμβούλου ήταν ότι οικονομικά, αλλά και για άλλους λόγους, συμφέρει το Ίδρυμα να κατέφθει σε συμβιβασμό ενώπιον του δικαστηρίου και να μην πάει μέχρι το τέλος της δίκης. Γιατί οι πιθανότητες να αποδείξει το Ίδρυμα ότι δεν έχω καταστεί αορίστου χρόνου ήταν απειροελάχιστη. Και αυτό έγινε και εμφανέστερο κατά τη διάρκεια της εκδίκασης. Ναι. Το Ίδρυμα εξοικονόμησε ένα μεγάλο ποσό για το ότι δεν κατέληξε το δικαστήριο, αλλά ήρθε σε συμβιβασμό. Τώρα σας ρωτώ, είναι προς το δημόσιο συμφέρον εάν το Ίδρυμα σπαταλούσε αυτά τα λεφτά και είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα? Γιατί το ίδιο προσωπικά πιστεύω θα είχαμε. Αλλά επειδή μιλήσατε και για σύγκρουση συμφερόντων. Ναι, και παρέμβαση του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών που ζητεί την γνωμοδότηση και την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, τη διερεύνηση από το Γενικό Εισαγγελέα, αν διαπράχθηκαν ποινικά και αστικά αδικήματα. Εξ όσων καταλαβαίνω, δεν είναι για το πρόσωπο μου που ζητά αυτό το πράγμα, είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Όμως,
Επιτρέψτε μου, μιλήσατε για σύγκρουση συμφερόντων και θέλω να πούμε. Θα σας ρωτήσω, εμπλέκεστε σε σύγκρουση συμφερόντων? Προσωπικά δεν γνωρίζω εγώ σε ποια σύγκρουση αναφέρεται όποιος με κατηγόρησε, αλλά βεβαίως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και διευθυντής άλλου ημικρατικού οργανισμού με τον οποίο συνεργάζεται και πληρώνει το Ίδρυμα. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρακάμψει το ΔΣ και διευθετεί πίσω από τις πλάτες του Ιδρύματος συναντήσεις, τις οποίες διευθετεί η σύζυγος του ως ανώτερος τέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, παραπληροφορώντας το και ψεύδοντας ότι αντιεκπροσωπεί το Ίδρυμα και προκαλεί όλη αυτή τη συζήτηση. Και επιτρέψτε μου να σας πω, αν το Υπουργείο Οικονομικών κόψεται για σύγκρουση συμφερόντων, ας κοιτάξει στα ανώτατα του δόματα. Και θα μείνω μέχρι εδώ προς το παρόν. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Θα ρωτήσω μόνο, αν γνωματεύσει ο Γενικός Εγγελέας ότι παρανόμως είστε υπάλληλος ορίστου χρόνου, θα συμμορφωθείτε ή θα το πάρετε στα άκρα με νομικές διαδικασίες? Μα η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα δεν υπερισχύει του δικαστηρίου. Ο Γενικός Εισαγγελέας καλείται να γνωματεύσει εν προκειμένου, αν μπορεί να επανεξεταστεί αυτό το διάταγμα. Αυτό καλείται να γνωματεύσει. Ναι, δέχεται συγκεκριμένα ερωτήματα ο Γενικός Εισαγγελέας σε σχέση με την νομιμότητα αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το καθεστώς εργοδότησής σας. Σωστά? Τις αποφάσεις αυτές λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ δεν είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις όμως του Διοικητικού Συμβουλίου σας αφορούν? Στο πρόσωπο σας καταλήγουν όλα? Εγώ θα ακολουθήσω το δίκαιο και το δίκαιο θα κριθεί στο δικαστήριο. Το δίκαιο δεν κρίνεται ούτε στις εφημερίδες, ούτε φωνασκώντας. Αυτό θα ακολουθήσω. Θεωρώ ο κάθε σώφων άνθρωπος αυτό οφείλει να ακολουθήσει. Θεωρείτε, θα ρωτήσω ξανά, γιατί μας απασχολεί συχνά πυκνά η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και είναι κρίμα να χαλάει και ο σκοπός της ύπαρξης αυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό γύρω από το όνομά σας? Απολύτως τίποτα. Όσο αφορά τη λεγόμενη διασπάθηση δημόσιου χρήματος και κάτι κακοδιαχείριση, την οποία ουδέποτε αναφέρει ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση του, τουλάχιστον εκτός μου διάβασα για το άτομο μου. Ουδέποτε αναφέρθηκε, ας με βοηθήσει κάποιος να διδω κι εγώ. Είναι εύκολο να πετάμε κατηγορίες επί σκοπού, αλλά αδύνατο να τεκμηριώσουμε. Και αν αυτό που μας νοιάζει είναι η διαφθορά, τότε να τη δούμε στα μάτια. Είναι διαφορά, κυρία Δανίλη, το είδα παιδιά πήγαν κατασκήνωση, ή είναι διαφορά το ότι υπουργός της κυβέρνησης με μήνυμα και τηλεφώνημα προσπαθεί να παρέμβει σε διαδικασία πρόληψης στο Ίδρυμα? Είναι διαφορά να διευρύνεται η Ακαδημία της Ορχήστρας ή το ότι συμμετέχουν σε επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και πρώην υπουργός θέλει γραπτός παρακαλώ στον πρόεδρο του ΔΣ, έναν άνθρωπο τιμιότατο και βαθιά καλλιεργημένα, email με σκοπό και πάλι να επηρεάσει διαδικασία πρόληψης καλλιτεχνικού διευθυντή. Ναι. Αυτά δεν προέκυψαν όμως με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς σας. Προηγούνται αυτές και οι ψήθυροι και οι καταγγελίες και αναγκάζεται το Υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει, να ζητήσει διερεύνηση από την νομική υπηρεσία και λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Όσο αφορά το πρόσωπό μου, ναι, και εξ όσων γνωρίζω, γιατί είμαι υπεύθυνος για τις εργασίες της Ορχήστρας Νέων. Απολύτως τίποτα μεμπτό. Τώρα αν έγινε κάποιο γραφειοκρατικό λάθος και δεν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Τι μπορεί να είναι γραφειοκρατικό λάθος? Δεν μπορώ να σκεφτώ, για παράδειγμα, ότι μια φράση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η δική μου, δεν καταγράφηκε στα πρακτικά. Αυτά συμβαίνουν σε όλους. Με αυτά θα τεκμηριώσουμε την ποινική δίωξη. Ναι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, επειδή αναφερθήκατε και σε παλαιότερα καταγγελίες. Παλαιότερες καταγγελίες, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες ανώνυμες. Και επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ο οποίος μου ασκεί πολεμική εδώ και 2 χρόνια. Υπενθυμίστε μου, σας υπενθυμίζω ότι κατηγορήθηκα, αν θυμάμαι καλά, ότι είμαι πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ότι συνεργάζομαι με το ρωσικό στρατό για διασπάση. Αυτά όχι από τη δική μας εφημερίδα, στο Φιλελεύθερο τουλάχιστον. Εγώ σας ρωτώ για την Επιτροπή Ελέγχου χθες, στην οποία ο Γενικός Ελεγκτής ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν διερεύνησε σοβαρές καταγγελίες του Αντιπροέδρου το 2016, Μίκη Κοστέα, για διαπλοκή με πρωταγωνιστή εσάς. Αυτό δεν το άκουσα, αλλά ναι, επειδή διάβασα τη συγκεκριμένη καταγγελία, έχει λάθος αν το είπε αυτό ο Γενικός Ελεγκτής. Δεν είναι αλήθεια, γιατί έστειλε την καταγγελία στο Ίδρυμα και ζήτησε να απαντηθεί. Απαντήθηκε από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο και από τον νομικό του σύμβουλο και δεν επανήλθε ο Γενικός Ελεγκτής και θεωρήθηκε ότι πήρε τις απαντήσεις που χρειαζόταν να πάρει. Μάλιστα.
θα ρωτήσω ξανά αυτό που ρώτησα πριν, εάν παρέμβει ο Γενικός Εισαγγελέας και αποδείξει η νομική υπηρεσία ότι δεν είστε νόμιμα υπάλληλος αορίστου χρόνου, θα ακολουθήσετε το δρόμο του τερματισμού της εργοδότησης, αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση? Ο μόνος τρόπος να το αποδείξει η νομική υπηρεσία αυτό το πράγμα είναι ενώπιον του δικαστηρίου. Μάλιστα. Αν το αποδείξει, βεβαίως και θα ακολουθήσω. Και ξέρετε, επιτρέψτε μου, επειδή ακούω το όνομα μου εδώ και μέρες και με μένος να το λένε κάποιοι, θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα λεπτό να πω μερικά πράγματα. Σας το δίνω. Ακούω την κυρία Χαραλαμπίδου, η οποία ορίεται με ένα μένος το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω, και κόπτεται με τέτοιο φανατισμό για το αν είναι αορίστη ή όχι, και νομίζω η ίδια οφείλει να ξεκαθαρίσει από προκύψει αυτό. Γιατί και πάλι δεν πείθομαι ότι πηγάζει από την έγκυρα τον πολιτισμό. Εξάλλου, στα 8 χρόνια που διευθύνω αυτόν τον θεσμό, ουδέποτε παρακολούθησε κάποια συναυλία των παιδιών, ουδέποτε στήριξε αυτήν την προσπάθεια και αφιβάλλω αν έχει τι παραμικρές μουσικές γνώσεις. Αν δεν η έγκυρα τη είναι το κράτος δικαίου, γιατί γι' αυτό φωνάζει, θεωρώ ότι και πάλι πρέπει να μας εξηγήσει πώς γίνεται η ίδια να εναντιώνεται σε μια απόφαση καθόλου νόμιμη, επικυρωμένη και στο δικαστήριο, να επικαλείται διασπάσεις του δημόσιου χρήματος χωρίς τεκμήρια. Και την ίδια στιγμή να εμφανίζεται ως πολέμιος της έκθεσης του Γενικού Ελεκτή για τη σκανδαλώδη μέχρι πρόπευση διαχείριση του προγράμματος μουσικών ταλέντων. Όπου γνωστός της, ο οποίος κατήχε για χρόνια τη θέση με ανάθεση και όχι διαγωνισμό, δεν τράπηκε να υποστηρίξει μια κατάσταση όπου γνωστός της εργαζόταν για χρόνια με μισθό περί των 7.000 ευρώ μηνιαίως, προσέξτε, για 18 εβδομάδες εργασία το χρόνο, και ο οποίος κατοικούσε στο εξωτερικό. Δεν την ένιωξε η διασπάση του δημόσιου χρήματος όταν ο γνωστός της χρέωνε το κράτος με εισιτήρια πρώτη θέση και διαμονή σε ακριβό ξενοδοχείο στην Κύπρο. Και στο τέλος της βιντεάκης, θυμάστε, αναπονακτήθηκε στο διαδίκτυο, μας έδειξε δημόσια και ένα αγκούρι και αποκάλεσε την Κύπρο στο Πλακιστάν. Ναι, αυτά τα θυμάμαι. Δεν σας ρωτώ για αυτά, όπως και να έχει δικές σας αναφορές. Ναι, αλλά θα ήθελα να δω και την αντιμετώπιση τη κ. Καραμπίδου, που δεν την πείραξαν αυτά. Μάλιστα, πολεμούσε με νύχια και με δόντια προς υποστήριξη αυτής της παρανομίας, αλλά την πείραξε και φωνάζει τη μέρα νύχτα σε βουλή, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις για το αν έπρεπε να γίνω αορίστου ή όχι. Λες και ξέρει καλύτερα από τον νόμο και από το δικαστήριο. Όχι, αλλά όταν ακούμε περίπου όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κάνουν λόγο για τρομοκρατία και ευνοιοκρατία εκ μέρους σας, κύριε Κουντούρη, οφείλουμε να σας ρωτήσουμε. Δεν είναι όλα αυτά, λέχθηκαν χθες στην Επιτροπή Ελέγχου. Δεν ήταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν μου επιτρέπετε. Εκτός από το δίκο. Νομίζω ότι δεν ήταν από το δίκο, αλλά κυρία Δαρίστα, επειδή πήγα σε αυτή την επιτροπή, την ίδια κουβέντα είχαμε πριν 3 χρόνια. Ναι, το θυμάμαι. Ήταν η μία και μοναδική φορά που ύψασα τον τόνο της φωνής μου όταν σε δημόσια συζήτηση και όταν σε αυτή τη συνεδρία δόθηκε ο λόγος σε ένα παιδί της ορχήστρας 15 χρονών. Το παιδί αυτό, ακούγοντας την κυρία Χαραλαμπίδου να μιλά για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζει, εξέφρασε τη διαφωνία του. Η κυρία Χαραλαμπίδου με φωνές το διέκοψε, του έκανε φραστική επίθεση και είπε στο κοριτσάκι ότι δεν δέχεται να ακούει τέτοια πράγματα. Τότε παρενέθηκα και είπα σε έντονο τόνο στην κυρία Χαραλαμπίδου ότι δεν της το επιτρέπω. Ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε να βγει από την αίθουσα και οι γονείς των παιδιών που ήταν εκεί αντίδρασαν έντονα. Αυτός είναι ο πολιτικός πολιτισμός του σημερινού πολιτικού προσωπικού. Αυτές οι συμπεριφορές, κυρία Δανιήλ, είναι ενδείξεις ενός πολιτικού συστήματος που παραπέει και ενός απερχόμενου πολιτικού προσωπικού, το οποίο κατά την άποψή μου δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τη χώρα μας. Αν η προσπάθεια αυτού του συστήματος είναι να με αποθαρρύνει, τότε θα το απογοητεύσω. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να καθιστούν εντονότεροι την ανάγκη να ανανέωσης και περισυλλογής. Διαθένεται πλέον περισσότερο παρά ποτέ η ανάγκη να επενδύσει η χώρα μας στην παιδεία και στον πολιτισμό. Στο τελευταίο θα συμφωνήσω. Στα υπόλοιπα έχετε απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια.